Λοιπόν, θα τρώω κιόλα λίγο. Ελπίζω να μην σα ενοχλεί. Τρώω και παίζω. Τι καλύτερα από αυτό. Λαβίλα στο πληκτρολόγιο. Λάκα κάνω. Λαβίλα στο mouse. Όχι, όχι. Δεν ξέρω αν ακούμε εγώ με και πώς ακούγουμε. Εδώ βλέπω ένα αντίλο που θέλει να παίξει. Λοιπόν, είμαστε... Κάνε το... Hey! Κάτι αυτό, αυτό. Μαλακισμένο μπασταρδάκι. Ξέρεις που μπορώ να σε πιάσω. Ντύλο, φανταστείτε τώρα να ήταν και άλλη ντύλο. Κοίτα εδώ το bleed που μου έκανε το μαλακισμένο. Έλα, έλα. Έλα. Νομίζω ότι είναι καλός παίκτης τώρα. Από εκεί που είσαι, σε άφησα να κάνεις τη μαλακία σου, κύριε Ντύλο. Δεν το παίζεις καλός παίκτης. Δεν έχει ιδέα περί τίνος πρόκειται. Περί T-Rex πρόκειται. Λοιπόν, αυτό που δεν πρέπει να κάνω σε καμία περίπτωση να του γυρίσω τον πισινό μου, τον κόλο μου. Τώρα έχει και high speed. Ένα λαθάκι να κάνει. Ένα λαθάκι να κάνει. Και τον έχω κάνει τον επόμενο μου μεζέ. Έτσι εδώ. Νομίζω ότι... πολύ bleed, ας πούμε, τι φας. Βλέπει το bleed και χαίρεται τώρα. Μαλακιά, ξέρετε ποια είναι. Ότι πρέπει να έχω και στάμινα. Τώρα θα μου φύγει και το bleed. Σε πιάσω, θα σε πιάσω. Ρε κι ανόητε ντύλο. Θα σε γραπώσω. Να σου πω εγώ. Εντάξει, άμα κάθεσαι ακίνητος, θα έπρεπε να γεμίζει λίγο το στάμινα, ρε παιδιά. Είναι χαζομάρα τώρα αυτό. Το κατάλαβε ότι δεν έχω στάμινα, ε. Όχι, φαγητό εδώ. Έλα, έλα. Έλα να δαγκώσεις. Δεν θα έρθει να δαγκώσεις. Ε,
θα έρθει να δαγκώσει. Να δαγκώσει. Καλά. Πολύ δυνατό bleed, παιδιά, ο Ντίλο. Κοιτάξτε εδώ τι έχει κάνει. Πρέπει να μην χάσει, ξέρω εγώ, 1000 ζωή τώρα αυτή η μαλακία. Με 3 δαγκωματιές. 2, ξέρω, 3, 2. Να είχα τώρα λίγο στα. Πρέπει να το παίξω ότι δεν έχω στάμινα να κάνω τέτοιες μαλακίες, να το γραπώσω. Επιχειρήσεις. Θέλω να κολλήσεις σε κάποιο δέντρο. Έλα, έλα. Λίγο πιο κοντά, λίγο πιο κοντά. Είναι μαλακία που δεν γεμίζει καθόλου στάμινα όσο είσαι ακίνητος. Μου έφυγε το bleed και προφανώς τώρα θέλει να μου κάνει κι άλλο. Έλα. Έλα. Άντε, γεια! Τρώω στο παιχνίδι, τρώω και στην πραγματικότητα. Α, ένας αλμπερτόσαυρος. Θα σου ήταν πολύ ωραία εκεί. Και ένας γίγα έρχεται.
Λοιπόν, ευχαριστούμε για το φάι deal που το παίζες professional. Αυτό είπα εγώ. Ότι θα το κάνω τηγανιτό με ζεδάκι. Με συγχωρείτε που τρώω. Μόλις γύρισα από τη δουλειά και βίντεο με φαγητό είναι 2-1. Πώς τα λένε αυτά τα βίντεο δεν θυμάμαι. Βλέπετε. Θυμάμαι σε μια φάση είχαν βάλει το στάμινα του Rex να γεμίζει πάρα πολύ πιο γρήγορα. Αλλά ήταν πολύ overpower. Μετά απλά του δώσανε μεγαλύτερο speed και κάνανε το στάμινα να φεύγει πιο γρήγορα. Μα πιστεύω σε όλους τους δεινόσαυρους πως αν κάθονται έτσι ακίνητοι όρθιοι θα πρέπει να γεμίζει λίγο το στάμινα. Πολύ αργά, πολύ αργά. Αφού κάθεσαι όρθιος παίρνεις ανάσα, ξεκουράζεσαι. Όπως και εμείς οι άνθρωποι άμα τρέχουμε λαχανιάζουμε φουλ. Κουράζομαστε σε μια φάση και πρέπει να σταματήσουμε. Όταν σταματάμε κάθομαστε έτσι λίγο όρθιοι, παίρνουμε ανάσες, ξεκουραζόμαστε και μετά μπορούμε να ξανατρέξουμε. Λοιπόν, αφού ακούτε που ακούτε το αειδιαστικό μασολιτό μου, θα σας πω κάτι τρώω. Πατάτες με κοκκινιστό μουσχαράκι. Τέλειο. Ψάχνω. Λοιπόν, το ξέρω ότι δεν θα είναι καλό βίντεο αυτό επειδή τρώω. Α, δεν πειράζει. Γιόλο. Πραγματικά. Σήμερα μπορεί να σας κάνω και live. Θέλω αυτό το βίντεο να ανέβει σήμερα. Γιατί, παιδιά, αν είχα καλή γραμμή, θα σας ανέβαζα κάθε μέρα βίντεο. Κάθε μέρα. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Τώρα που δεν έχω καλή γραμμή, σας γράφω π.χ. ένα βίντεο μισή ώρα. Για να ανέβει αυτό το βίντεο μισής ώρας, πέραν ότι το περνάω και λίγο από editing. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα. Για να σας ανεβάσω ένα βίντεο μισής ώρας στο YouTube, χρειάζεται ο υπολογιστής να κάτσει ένα 7 ώρο, χωρίς να κάνεις τίποτα. Και όχι, και δεν είναι μόνο είναι ότι όλο το σπίτι δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα στο ίντερνετ, γιατί τρώει όλη τη γραμμή το upload και σέρνονται όλα και αργεί και πολύ. Τώρα μου πεις γιατί δεν αναβαθμίζεις τη γραμμή σου. Γιατί για να αναβαθμίσω τη γραμμή πρέπει να δίνω 30 ευρώ το μήνα τουλάχιστον, το λιγότερο. 30 ευρώ το μήνα είναι πάρα πολύ.